Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην 7η διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Πριν αρχίσουμε, ας δούμε στο e-class το πρόγραμμα αυτής εβδομάδας για τα εργαστήρια. Θα κάνω share το παράθυρό μου. Και συνδέομαι στο e-class προκειμένου να δούμε τι έχουμε αυτή την εβδομάδα. Άρα, αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και έγραφα γενικές πληροφορίες. Είμαστε λοιπόν στην 7η εβδομάδα. Στην 7η εβδομάδα, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κάποια εξέταση. Έχουμε αύριο Τετάρτη το εργαστηριακό φροντιστήριο, προαιρετικό. Δεν καταγράφονται παρουσίες, αλλά εντούτοις είναι καλό να παραβρεθείτε, γιατί συζητάμε θέματα τόσο για το MPS, τις εξετάσεις που είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και επόμενα πιθανά θέματα. Υπενθυμίζω την επόμενη εβδομάδα, εβδομάδα 8, υπάρχει η εξέταση iExams Code. Καταρχήν, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο αρχείο αυτό, φοιτητές που δεν θα υλοποιήσουν 2 ή παραπάνω MPS, ως τώρα έχουμε 3 MPS. Οι φοιτητές που έχουν λοιπόν χάσει 2 MPS, ή 2 ή 3 λοιπόν MPS που έχουν χάσει, θα έχουν εξέταση κώδικα υποχρεωτικά. Δεν έχουν δυνατότητα επιλογής. Οι φοιτητές που δεν αμπίπουν σε αυτή την κατηγορία έχουν τη δυνατότητα επιλογής iExams ή Code. Δηλαδή, θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε κώδικα iExams σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας πω στην επόμενη εβδομάδα. Το iExams τι είναι? Είναι ερωτήσεις τυχαία επιλεγμένες από ένα pool ερωτήσεων για το εργαστήριο. Είμαστε στο εργαστήριο, άρα είναι ερωτήσεις που αφορούν κώδικα και εργαστηριακά φυλάδια. 8η εβδομάδα, άρα υπάρχουν ερωτήσεις από 1 μέχρι και 8 και την 8η εβδομάδα. Όπως και ο κώδικας είναι από 1 μέχρι και 8. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι είτε 30, είτε 45, είτε 60. Και βέβαια υπάρχει και μια αντίστοιχη χρονική διάρκεια. Συνήθως δίνουμε 40 δευτερόλεπτα στην ερώτηση. Αυτό βέβαια θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα, όπου θα σας πω ακριβώς πόσες ερωτήσεις, πόσο χρόνο θα έχετε και θα απαντήσω και σε ερωτήματα που ίσως θέσετε τότε. Αλλά εντούτοις, η εξέταση θα γίνει με το Safe Exam Browser, όπου εκτελείται σε Windows, σε περίπτωση που είναι iExams, εκτελείται σε Windows αυτό το περιβάλλον, ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που δεν επιτρέπει να ανοιχτεί κανένα άλλο παράθυρο. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το αντίστοιχο website, αν ψάξετε στο Google, Safe Exam Browser, και θα σας δώσω και ένα αρχείο ρυθμίσεων σχετικά με τον κώδικα πόση ώρα θα έχετε. Και αυτό θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα. Συνήθως είναι εξέταση μιας ώρας στον κώδικα. Αλλά αυτό ακριβώς εξαρτάται και από τη δυσκολία των θεμάτων που θα σας δώσουμε. Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα θα τα ξαναπούμε βέβαια πριν την εξέταση. Τρίτη είναι το μάθημα, Τετάρτη είναι εξέταση την επόμενη εβδομάδα. Άρα θα ξαναδοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε γι' αυτό. Υπενθυμίζω, είτε iExams είτε κώδικας αφορά εργαστήρια και αποκλειστικά εργαστήρια 1 ως 8. Αυτό αρκεί να θυμάστε. Άρα, προετοιμαστείτε στις εργαστηριακές ασκήσεις 1 ως 8, λύστε τις ή προσπαθήστε να τις λύσετε. Μπορείτε να βοηθηθείτε και από το YouTube και από το υλικό που έχω αναρτήσει στο e-class
και κατά διαστήματα και στο φόρουμ και, και αλλού. Μια που είμαστε εδώ, ας δούμε λίγο την άσκηση που είχε πέσει το MPS, μόνο προφορικά να δούμε αν υπάρχει κάποιο θέμα, τι σας δυσκόλευσε δηλαδή, οπότε στις εργασίες, στο μάλλον το MPS δεν έχει αναρτηθεί ως αρχείο, οπότε θα το δούμε αύριο κατευθείαν για να το δούμε και την επίλυση. Okay. Μπορώ να ανοίξω το υλικό που θα δούμε σήμερα. Καταρχήν, για το θεωρητικό υπόβαθρο. Ας δούμε λίγο θεωρητικό υπόβαθρο. Στο θεωρητικό υπόβαθρο, στο αρχείο ArcLab Theory 06, εξετάζουμε τις διαδικασίες, το σωρό και τις διαφανείς συναρτήσεις. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τις διαδικασίες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του δομημένου προγραμματισμού να έχετε συναρτήσεις στο πρόγραμμά σας. Με τη συνάρτηση μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε κομμάτια κώδικα, άρα να γράψετε λιγότερο κώδικα, και επίσης μπορείτε μια φορά να επιβεβαιώσετε την ορθή εκτέλεση της συνάρτησης και μετά αυτή να τη θεωρείτε ως black box, ως ένα μαύρο κουτί που απλώς λειτουργεί και δεν χρειάζεται να, να κάνετε κάποια επέμβαση πάνω σε αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχετε πάρα πολλές συναρτήσεις στον κώδικά σας. Και υπάρχει δυνατότητα να έχετε και βιβλιοθήκη συναρτήσεων. Και γενικότερα στην εξέταση κώδικα, όπως σας είπα, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε δικά σας κομμάτια κώδικα. Άρα θα μπορούσατε να έχετε δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες συναρτήσεις που πιστεύετε τέλος πάντων ότι χρειάζονται στον προγραμματισμό αυτών και τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε και μόνοι σας αν υλοποιήσετε όλα τα εργαστηριακά φυλάδια. Οπότε σιγά σιγά υλοποιώντας τα φυλάδια βρίσκετε τα μοτίβα που τα συναντάμε αρκετά συχνά, για παράδειγμα εισαγωγή διψήφιου αριθμού με εμφάνιση, εισαγωγή διψήφιου αριθμού χωρίς εμφάνιση, εισαγωγή τριψήφιου αριθμού με εμφάνιση, τριψήφιου χωρίς εμφάνιση, εισαγωγή τριών ψηφίων στο 16αδικό ή 2 ψηφίων στο 16αδικό, 8 ψηφίων στο διαδικό ή κάτι παρόμοιο. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή μπορείτε να έχετε τη δικιά σας προσωπική βιβλιοθήκη. Στην εξέταση ρωτάει κάποιος συναδελφός σας, στην 8η εβδομάδα, όπως βλέπουμε, είναι εξέταση είτε iExams είτε κώδικα. Στο iExams υπάρχει και ενδιάμεση βαθμολογία. Βέβαια, στο iExams έχει και αρνητική βαθμολογία. Δεδομένου ότι υπάρχουν 5 απαντήσεις κάθε φορά, μία είναι σωστή, 4 είναι λανθασμένες, σημαίνει ότι 4 λανθασμένες ισοδυναμούν με μία σωστή. Που σημαίνει, βέβαια, ότι υπάρχει δυνατότητα, αν τα κάνετε όλα λάθος, να έχετε στο τέλος και αρνητική βαθμολογία, που είναι λογικό σε μια εξέταση πολλαπλής επιλογής. Στην εξέταση κώδικα δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Υπάρχουν βέβαια κάποια ενδιάμεσα βήματα. Το βήμα είναι περίπου στο 25% κάθε φορά. Δηλαδή αν τα κάνεις όλα έχεις 100%, αν κάνεις τα μισά 50% ή 75% ή 25%. 4 βήματα. Άρα υπάρχει και ενδιάμεση βαθμολογία. Στο κώδικα είναι από 0 μέχρι 100%. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε προγράμματα που μπορούμε να το καλέσουμε σε διάφορα σημεία. Βέβαια, για να καλέσουμε ένα πρόγραμμα υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Όπως όταν κάνουμε call ένα πρόγραμμα, αλλάζει το CSIP. Άρα θα πρέπει να αποθηκεύσουμε την τρέχουσα τοποθεσία του CSIP κάπου, να γίνει κλίση της διαδικασίας και όταν γυρίσουμε να επαναφέρουμε την τιμή του CSIP, της επόμενης προς εκτέλεση εντολής. Αυτό γίνεται με τη χρήση του σωρού. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ορίσουμε ένα σωρό στο πρόγραμμά μας, που είναι μια περιοχή στη RAM προσωρινής αποθήκευσης για την τοποθέτηση
της διεύθυνσης επιστροφής κάθε φορά μια συνάρτηση που καλείται. Η συνάρτηση καλείται με το call, call εμφάνιση char. Και η επιστροφή στο λειτουργικό σύστημα γίνεται με την εντολή RET. Όταν λοιπόν γράφουμε call, εκτελείται το call, έχει ως συνέπεια η τρέχουσα διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης, δηλαδή το CSIP, να αποθηκευτεί στο σωρό, εκτελείται συνάρτηση. Αν γίνει και άλλο call με συνάρτηση, τότε και αυτή η διεύθυνση τοποθετείται στο σωρό. Και κάθε φορά που έχουμε κλείσει, γράφεται στο σωρό η διεύθυνση αυτή, ενώ όταν έχουμε RET, απομακρύνεται από το σωρό. Ο σωρός δηλώνεται όπως τα τμήματα που έχουμε δει. Για παράδειγμα, σωρός segment stack, DB 256, DAP του 0, 256 byte καταλαμβάνει ο συγκεκριμένος σωρός. Κάποιος που θέλει να μου πει το μέγιστο μέγεθος σωρού στο chat, θα πάρει 0,25. Είναι ένα τμήμα. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα που έχει ένα τμήμα? Με public message στο chat. Ξαναλέω, το μέγιστο μέγεθος ενός τμήματος στην αρχιτεκτονική που βρισκόμαστε. Είναι λάθος αυτά που βλέπω για την ώρα. 16-bit, 256, εγώ το νούμερο θέλω να μου δώσετε κατευθείαν. Πείτε μου νούμερο, ο πρώτος που θα βρει το νούμερο. Stop, κάποιος το βρήκε. Λοιπόν, όχι, δεν το βρει. Προσπαθώ να βλέπω. Έχει πολλά νούμερα. Περιμένετε λίγο, γιατί νομίζω 65. Όχι, δεν το έχει βρει ακόμα κάποιος. Αν θέλει κάποιος να συνεχίσει να πει κάποιο άλλο νούμερο. Γιούλιξ παίζει με τα νούμερα, αλλά είδα με μπερδέψει, θα το γράψω κι εγώ στο... Δεν το έχετε βρει ακόμα το νούμερο αυτό. Γράφεται 65563, 65565, 65536, 65375. Εντάξει, νομίζω λότο παίζεται από ένα σημείο και μετά, γιατί αλλάζετε νούμερα και τα βάζετε στην τύχη. Λοιπόν, δεν βρήκα κανείς να το έχει απαντήσει. Ή μάλλον, η Αθηναίδα του βλέπω μόλις έδωσε μια απάντηση που είναι σωστή. Για να ξαναδώ μήπως είναι καταρχήν κάποιος άλλος πιο πριν. Όχι, 65535. Ναι. Η μέγιστη διεύθυνση είναι η 65535 που μπορεί να έχει το τμήμα. Ναι, δεν βλέπω άλλο. Αυτή είναι 65. Βέβαια, περιμένετε λίγο. Η απάντηση δεν ήταν η μέγιστη διεύθυνση ποια είναι, αλλά ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος. Και το μέγιστο μέγεθος το βρήκε ο Γεωργή Τσαρός, 65536. Η μέγιστη διεύθυνση είναι 65535, αλλά βλέπω ότι πιο πριν έχει απαντήσει ένας συνάδελφός σας, ο Κώστας. Γεωργή Τσαρός, Κώστας, πολύ σωστά, 65536. Το μέγεθος είναι 65536. Η μέγιστη διεύθυνση είναι 65535. Άρα, Κωνσταντίνε, σημειώνω, 1451, έχει σημείο 10,25 για την απάντησή σου. Γιατί είπαμε το μέγιστο μέγεθος. Το μέγιστο μέγεθος μπορεί να είναι 65536. Λοιπόν, ο κώδικας συνάρτησης ξεκινάει με όνομα συνάρτησης και τελειώνει με RET, επιστροφή. Βλέπετε εδώ, συνάρτηση. Συνάρτηση προ, κώδικας, RET και συνάρτηση. Μέσα σε αυτό το κομμάτι κώδικα τοποθετείται η συνάρτηση, την οποία θα την καλέσουμε με call. Και το RET είναι η επιστροφή της συνάρτησης. Όπως σας είπα, πρέπει να αποθηκευτεί η διεύθυνση επιστροφής. Ως εκ τούτου, η call αποθηκεύει αυτόματα τη διεύθυνση εντολής μετά, που βρίσκεται αμέσως μετά την call. Τη διεύθυνση επιστροφής, δηλαδή το CSIP. Τώρα, θα τοποθετήσει το CS
ή και το CSIP ή το IP, τι τοποθετεί ακριβώς. Εξαρτάται από το αν θα γίνει μια κλίση ενδοτμηματικά, δηλαδή κλίση σε μια συνάρτηση που βρίσκεται μέσα στο ίδιο τμήμα κώδικα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το CS είναι κοινό, δεν αλλάζει. Άρα αποθηκεύεται μόνο το IP. Το IP, πόσα byte είναι το IP? Πρώτος που θα δώσει μια απάντηση και μόνο η πρώτη απάντηση θα δεχτώ, αν θέλει κάποιος να απαντήσει. Στο chat 025, 2 byte, stop, stop. Τα φάνεις, ναι, πράγματι, Ulix, το βρήκες, το IP είναι 2 byte. Άρα και ο Ulix, σημειώνω ότι έχει 0,25, γιατί πράγματι είναι μία θέση μνήμης, ο καταχωρητής, ο IP, 2 byte, όπως και το CS. Οι καταχωρητές τμήματων και οι καταχωρητές μετατόπισης, το IP είναι καταχωρητής μετατόπισης, ενώ το CS είναι καταχωρητής τμήματος, καταλαμβάνουν 2 byte. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τοποθετηθούν 2 byte στο σωρό, εφόσον είναι στο ίδιο τμήμα. Αν είναι σε άλλο τμήμα, τότε πρέπει να αποθηκευτεί και ο καταχωρητής τμήματος. Άρα, αν είναι εξωτμηματική κλίση, τοποθετούνται 4 bytes στο σωρό. Αν είναι ενδοτμηματική κλίση, τοποθετούνται 2 bytes στο σωρό. Το ενδοτμηματική κλίση συνδέεται με το near, κοντά, στο ίδιο τμήμα, near κλίση, near call. Ενώ το far είναι εξωτμηματική. Εσείς βέβαια όταν κάνετε call, δεν γράφετε call far ή call near, γράφετε call και τη συνάρτηση που θέλετε να καλέσετε. Και ο assembler μέσα, αφού κάνει parsing τον κώδικα, βρίσκει, καταλαβαίνει κατά πόσο αυτή η συνάρτηση βρίσκεται στο ίδιο τμήμα, οπότε δίνει machine code για near call και βέβαια και red, επιστροφή μετά από near red, κοντινό red, στο ίδιο τμήμα, ή αν ανακαλύψει, αν βρει ότι η συνάρτηση είναι σε απομακρυσμένο τμήμα, σε άλλο τμήμα, τότε δίνει machine code για εξωτμηματικό call, far call, και το red αντίστοιχα το κάνει εξωτμηματικό red, εξωτμηματική επιστροφή. Η υλοποίηση διαδικασιών, είπαμε πώς κάνουμε κλίση της συνάρτησης. Ο σωρός, μια περιοχή μνήμης που γνωρίζουμε, έχει καταρχήν τον καταχωρητή που ορίζει τη βάση του, που είναι ο SS, καταχωρητής τμήματος, ο δείκτης βάσης, BP, ο δείκτης σωρού, SP. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι καταχωρητές που χρησιμοποιούνται. Το SP δείχνει την πρώτη ελεύθερη θέση στο σωρό. Στην αρχιτεκτονική 8086, ο σωρός είναι μια δομή μνήμης που ξεκινάει από μια υψηλή τιμή στο SP και μειώνεται σιγά σιγά. Ας ανοίξω λοιπόν, να το σχεδιάσω εδώ πέρα πάνω, αφού έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ είναι από 0 μέχρι μία απάντηση αδεχτό και άμα είναι σωστή θα πάρει 0,25. Ποια είναι η μέγιστη στο 16-αδικό σύστημα διεύθυνση, η μέγιστη διεύθυνση λοιπόν μνήμης στο 16-αδικό σύστημα ή και στο 10-αδικό, σε οποιοδήποτε σύστημα. Ποια είναι η μέγιστη διεύθυνση μνήμης? FFFF. Για να δούμε λοιπόν το FFFF. Καταρχήν, να δούμε αν είναι σωστό. Ξέρουμε ότι το σύστημά μας είναι, δέχεται δεδομένα και υπολογίζεται με το CS συν 10 επί IP. Οπότε είναι μετατοπισμένο, όχι, CS επί 10, CS επί 10 συν IP. Είναι μετατοπισμένο το CS κατά μία θέση στο 16-αδικό σύστημα. Δηλαδή αυτό είναι το CS. Να βάλω CCCC και προσθέτουμε το IP. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να έχει το CS είναι το FFFF. Δηλαδή FF, όχι, το CS λοιπόν, επειδή είναι, όπως γνωρίζουμε, 2 byte, είναι πράγματι, όπως είπα, FFFF, 2 byte. Επί 10, 0. Και προσθέτουμε μετά από κάτω
Το FFFF. Ας ανοίξω λίγο το calculator. Να δούμε αυτή την πράξη ποια είναι, ποια τιμή θα μας δώσει στο μέγιστο. Το αλλάζω στο scientific και δίνω έχω στο δεκαεξαδικό programmer hex FF 0 συν FFFF. Enter. Κοιτάξτε ποια είναι η μέγιστη διεύθυνση. Δεν φαίνεται να το βρήκε κανείς από εσάς ότι είναι αυτή. Οπότε η μέγιστη διεύθυνση, όπως βλέπετε, που κάνουμε είναι, που υπολογίζουμε, είναι αυτή εδώ πέρα. Γιατί υπολογίζεται το FFFF0, που είναι το CS επί 10, στο δεκαεξαρικό, δηλαδή έχει γίνει μια μετατόπιση προς αριστερά και προσθέτουμε το FFFF, που είναι η μέγιστη τιμή του IP. Είναι ένα μεγαμπάτ και κάτι στην πράξη, όπως βλέπετε. Βέβαια, αν κάποιος έλεγε, γιατί μετά το είπα σε οποιοδήποτε δεκαδικό σύστημα, αν έλεγε ένα μεγαμπάιτ, θα το δεχόμουν, γιατί πάλι είναι περίπου ένα μεγαμπάιτ. Αλλά βλέπετε ακριβώς τι τιμή έχει αυτή η μέγιστη διεύθυνση. Και όλα αυτά είναι από τον τύπο υπολογισμού που έχουμε δώσει. Το οποίο αναφέρεται και εδώ, κοιτάξτε, καταχωρητής τμήματος επί 10H συν ο άλλος καταχωρητής. Οπότε αν βάλουμε τη μέγιστη τιμή σε όλους, έχουμε αυτό το νούμερο. Εντολές call. Άρα δεν το βρήκε κανείς. Συνεχίζουμε παρακάτω. Κλήσεις λοιπόν. Far και near. Βλέπουμε το διαφορετικό machine code που είχε το near και το far. Και τα δύο είναι call. Όμως εδώ έχουμε και far. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα διαφορετικό machine code. Εδώ έχουμε ε8, εδώ έχουμε FF. Και οι δύο ως εντολή assembly είναι call. Αλλά βλέπετε ότι το ένα call που είναι far έχει διαφορετικό machine code από το άλλο call που είναι near. Πέρασμα παραμέτρων. Μία συνάρτηση μπορεί να μην έχει καμία παράμετρο. Δηλαδή να είναι μια συνάρτηση που απλώς εκτυπώνει, για παράδειγμα, ένα μήνυμα στην οθόνη. Συνήθως μπορεί να είναι ένα ενημερωτικό μήνυμα ότι πρόγραμμα του τάδε, ημερομηνία, δημιουργία στάδε. Δηλαδή ένα message of the day, το motto όπως λέμε. Message of the day, MOTD. Μπορεί όμως να δέχεται και παραμέτρους. Πώς θα περάσουμε τις παραμέτρους τώρα στη συνάρτηση? Αυτό εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε τι τρόπους μπορούμε να έχουμε για να περάσουμε παραμέτρους. Μπορούμε να περάσουμε μέσω καταχωρητή. Τοποθετούμε λοιπόν, για παράδειγμα, σε έναν καταχωρητή που έχουμε προσδιορίσει, έχουμε πει ότι η εμφάνιση char θα δέχεται τιμή σε έναν καταχωρητή του DL. Οπότε μπορούμε να βάλουμε την παράμετρο μας στο DL και να καλέσουμε τη συνάρτηση. Είναι εύκολη η υλοποίηση, το πέρασμα μέσω καταχωρητή. Βέβαια, έχει το πρόβλημα ότι οι καταχωρητές είναι πεπερασμένοι. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε μια συνάρτηση με πολλούς εισόδους, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σωρό. Όπως βλέπετε εδώ, κάνουμε push την τιμή που θέλουμε να περάσουμε ως παράμετρο στο σωρό και μετά μέσα στη συνάρτηση έχουμε κατάλληλο κώδικα που διαβάζουμε από το σωρό. Το πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού είναι η πιο διαδεδομένη και de facto στρατηγική που χρησιμοποιεί η C και όλες οι υπόλοιπες γλώσσες προγραμματισμού. Δηλαδή, αν είναι μια παράμετρο, εντάξει, τη χρησιμοποιούν και ως καταχωρητή, αλλά από δύο παραμέτρους και πάνω χρησιμοποιούν το σωρό. Δηλαδή βάζουν όλα τα options, όλες τις παραμέτρους μέσα στο σωρό και η συνάρτηση διαβάζει από το σωρό αυτές εδώ τις τιμές. Και ο τρόπος, το πώς τοποθετούνται στο σωρό, είναι ένα καταγράφεται σε ένα πρότυπο που είναι το calling convention. Θα το γράψω λίγο να το δείτε
στο Google calling convention. Αυτό λοιπόν το calling convention, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τον αγγλικό όρο, δεδομένου ότι τα πάντα στην επιστήμη μας βρίσκονται αρχικά σε αγγλική ορολογία. Το calling convention είναι ο low level, εδώ έρχομαστε εμείς, δηλαδή η αρχιτεκτονική, η ίζα κτλ. Πώς οι υπορουτίνες λαμβάνουν τους παραμέτρους από αυτούς που το καλούν. Και υπάρχουν διαφορετικές υλοποιήσεις, διαφορετικές χρήσεις. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ, registered stack or memory. Είναι οι τρεις βασικοί τρόποι που θα αναλύσουμε εμείς στα εργασιακά φυλάδια. Δηλαδή, θα σας πω, υλοποιήστε μια συνάρτηση που έχει πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού, register. Υλοποιήστε μια συνάρτηση που έχει πέρασμα παραμέτρων μέσω καταχωρητή, register, το άλλο ήταν stack. Υλοποιήστε μια συνάρτηση που έχει πέρασμα παραμέτρων μέσω μνήμης. Οπότε έχουμε register, stack, memory. Και αυτά είναι ορθογόνια με τις εξής επιλογές. Δηλαδή, από τη μία έχουμε αυτό το set, register, stack, memory, και από την άλλη είναι το θέμα της αμεσότητας. Δηλαδή, το direct, ότι τοποθετούμε την ίδια τιμή απευθείας σωρό, ενώ το άλλο είναι το reference ή το pointer. Δηλαδή, τοποθετούμε ένα pointer που δείχνει στη θέση αυτή. Συνολικά, έχουμε από τη μία τρεις επιλογές. Και ας το δούμε και οπτικά. Δηλαδή, έχουμε register, τους καταχωρητές, πέρασμα παραμέτρων μέσω καταχωρητών. Έχουμε memory, πέρασμα παραμέτρων μέσω μνήμης. Έχουμε και stack, πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού. Και από την άλλη έχουμε το direct, άμεσο, δηλαδή βάζουμε άμεση την τιμή. Για παράδειγμα, θέλουμε να υπολογίσουμε το μέγιστο δύο αριθμών, βάζουμε τους δύο αριθμούς άμεσα, είτε σε register, είτε σε memory, είτε σε stack. Και το άλλο είναι το indirect, το έμεσο, το οποίο είναι και το reference, αναφορά, ή, όπως το γνωρίζουμε στη C, pointers, δείκτης. Και μπορούμε να έχουμε όλους τους συνδυασμούς, register direct, memory direct, stack direct, και register indirect, memory indirect, stack indirect. Συνολικά θα εξετάσουμε εμείς 6 τρόπους για τις παραμέτρους. Και βέβαια, η πολυπλοκότητα δεν σταματάει εδώ, γιατί έχουμε μια συνάρτηση η οποία δέχεται είσοδο. Περίμενε λίγο. Η οποία δέχεται είσοδο, okay, έρχεται κάποια είσοδο και βγάζει αποτελέσματα στην έξοδο. Το θέμα είναι ότι οποιοδήποτε από αυτούς τους τρόπους, για παράδειγμα το input, μπορεί να είναι register direct ή μπορεί να είναι register indirect ή register ή memory indirect. Μπορεί να έχει δηλαδή οποιοδήποτε από τους 6 τρόπους και το output, το out, και αυτό μπορεί να έχει άλλες επιλογές από εδώ. Δηλαδή, εδώ μπορεί να έχουμε 6 πιθανούς τρόπους και εδώ για είσοδο και 6 πιθανούς τρόπους για έξοδο. Δηλαδή, συνολικά, έχουμε 12 διαφορετικούς τρόπους ως προς την είσοδο και έξοδο που μπορούμε να υλοποιήσουμε μια συνάρτηση. Και σε κάποια εξέταση θα κληθείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θα σας ζητηθεί, για παράδειγμα, να υλοποιήσετε συνάρτηση που υλοποιήσει το μέγιστο δύο αριθμών, όπου η είσοδος γίνεται με register direct και η έξοδος γίνεται με stack indirect τρόπο. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσετε όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας. Βέβαια, υπάρχει αρκετό υλικό και στο φροντιστήριο θα το δείξουμε πώς γίνεται. Αλλά θα πρέπει και μόνοι σας να γράψετε κώδικα για να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτές οι δύο τεχνικές. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί στις συναρτήσεις είναι κατά πόσο είναι διαφανείς ή όχι. Θέλουμε να είναι διαφανείς συναρτήσεις, να είναι καθαρές συναρτήσεις. Μια διαφανή συνάρτηση δεν
πρέπει να μολύνει το περιβάλλον που έχει κληθεί. Δηλαδή, όταν κάνουμε call μια συνάρτηση, το σωστό είναι να μην επηρεάζει τον καλούντα. Γιατί αν τον επηρεάζει, τότε θα έχουμε αναπάντεχα και απροσδόκητα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν η συνάρτηση να αποθηκεύει κάπου τις τρέχουσες τιμές των καταχωρητών που πρόκειται να τροποποιήσει και όταν πρόκειται να εγκαταλείψει την εκτέλεση και να γίνει το RED, θα πρέπει να επαναφέρει τις τιμές των καταχωρητών που είχε αποθηκεύσει αρχικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε αφήνουμε μολυσμένο το περιβάλλον και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να έχουμε διαφανείς συναρτήσεις. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη συνάρτηση. Εδώ που έχουμε πρόβλημα διαφάνειας, εδώ τροποποιούμε τον DX, τροποποιούμε τον Alpha High. Αυτό έχει συνέπεια ότι όταν επιστρέψει στο RED, στο καλούντα, να έχουμε τροποποιήσει δύο καταχωρητές, που δεν είναι επιτρεπτό. Πρέπει λοιπόν να αποθηκεύσουμε αυτούς τους καταχωρητές. Και πώς τους αποθηκεύουμε? Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εκτέλεση κώδικα, αμέσως μετά το PROC, τοποθετούμε δύο εντολές. Εδώ έχουμε δύο καταχωρητές. Για κάθε καταχωρητή το πούμε push DX, αποθηκεύουμε το DX στο σωρό, push alpha X, εντολή push σημαίνει αποθήκευση στο σωρό και συντάσσεται πάντα με τον καταχωρητή των 2 byte. Οπότε αποθηκεύτηκαν αυτά τα 2 byte. Και πριν εγκαταλείψουμε, πριν από το RED, σε αυτό εδώ το σημείο, πρέπει να επαναφέρουμε αυτές τις τιμές. Να μεγαλώσω λίγο και το font. Να το έχουμε λίγο μεγαλύτερο. Πού είναι το font? Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα το font. Φαντάζομαι διαβάζονται κάπως, όσο μικρά και να είναι. Pop. Με εντολή pop επαναφέρουμε τις τιμές που είναι αποθηκευμένες στο σωρό, τις επαναφέρουμε στους καταχωρητές. Θα πρέπει όμως να έχουμε την αντίστροφη σειρά. Γιατί ο σωρός είναι, μπορούμε να το προσομοιάσουμε, σαν μια στίβα με πιάτα. Ας το δούμε λίγο γραφικά το σωρό. Υπάρχουν δύο ειδών υλοποιήσεις σωρού. Ο σωρός που ξεκινάει από μία βάση και πάει προς τα πάνω ή ο σωρός που έχουμε εμείς που ξεκινάει από ψηλά και κατεβαίνει προς τα κάτω. Θα το δούμε και στις δύο υλοποιήσεις. Γιατί όπως είπαμε, στη θεωρία δεν περιοριζόμαστε σε μία μόνο αρχιτεκτονική, αλλά έχουμε τη γενικότερη θεώρηση της περιοχής. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην 8086 αρχιτεκτονική. Όταν κάνουμε push DX, τοποθετούμε το DX εδώ πέρα. Εδώ είναι η κορυφή του σωρού, δηλαδή από εδώ ξεκινάει. Μετά όταν κάνουμε push AX, τοποθετούμε το AX εδώ κάτω. Και υπάρχει ο καταχωρητής, ο SP, που δείχνει κάθε φορά την επόμενη ελεύθερη θέση. Δηλαδή, έστω αρχικά έχει την τιμή 10. Στο δεκαεξαδικό, Κάθε φορά, λοιπόν, τοποθετούνται κάποια byte. Μπορεί να μου πει κάποιος, ο πρώτος που θα πει, θα εξετάσω τις τρεις πρώτες απαντήσεις. Ποια είναι η διεύθυνση αυτή εδώ πέρα στο δεκαεξαδικό σύστημα? Μόνο τις τρεις πρώτες θα απαντήσω, γιατί εννοείται, αν δώσετε 500 απαντήσεις, κάποια στιγμή θα το βρει. Άρα ξεκινήστε τώρα για 0.25, θα εξεταστούν μόνο ως προς την ορθότητα τρεις πρώτες, αλλά βέβαια first come, first serve. Έχει έρθει μία για την ώρα, θα ήθελα να γεμίσει τρεις και μετά θα σας πω ποιος από όλους είναι σωστός. Μόνο ο Γιούλιξ για την ώρα έχει απαντήσει. Που δυστυχώς όμως είναι λάθος αυτό που απάντησε ο Γιούλιξ. Οπότε δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Έχουμε και από τον Δημήτρη. Ωραία, έχουν απαντήσει τρεις, άρα δεν θα δεχτώ άλλες. Ας εξετάσουμε αυτές τις τρεις που έχουν απαντήσει. Ο Γιούλιξ είπε 12. Δεν είναι 12. Γιατί? Είπαμε έχουμε αρχιτεκτονική 8086, άρα έχουμε μειωμένη διεύθυνση κάθε φορά. Άρα πρέπει από το 10 να αφαιρέσουμε
να αφαιρέσουμε για να δούμε μείον 2 byte. 10, δηλαδή να κάνουμε την πράξη 10-2. Απάντησε ο Δημήτρης. 9. Όχι 9. Δημήτρη, 2 byte αποθηκεύονται. Άρα η αφαίρεση δεν έδωσε σωστό αποτέλεσμα. Όμως το σκεπτικό το πλησίασες, ότι αφαιρούμε. Θεόδωρος, 20H. Καμία σχέση, γιατί από 10 πώς πάμε στο 20. Είναι 20 byte προσθέσαμε. Όχι. Λοιπόν, όμως εγώ επειδή θέλω να σας βάζω να σκέφτεστε, θα δώσω στους δύο πρώτους ακόμα ξανά, όποιος θέλει να απαντήσει, να μου πει το σωστό νούμερο. Ή μάλλον στους τρεις πρώτους. Πάλι τρεις θα εξετάσω. Θα εξετάσω τρεις και ας δούμε. Ήρθανε άλλες τρεις. Ο Νίκος λέει 08H. Όπως και οι άλλοι. Βέβαια, αν είναι σωστός, δηλαδή, όμως ο Νίκος θα το πάρει, όχι άλλοι, γιατί είπαμε είναι και first come, first graded. First FCFG. Νέος όρος που δημιούργησα εγώ, FCFG. Ωραία. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι, για να δούμε, είναι ο Νίκος. Ο Νίκος λέει είναι 8 αυτό. Για να εξετάσουμε. Να δούμε αν ο Νίκος έκανε σωστά την αφαίρεση. Πριν το δούμε όμως, επειδή όλοι βλέπετε λένε 8, μήπως είναι κανείς που διαφωνεί και θα έλεγε κάποια άλλη τιμή. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν θα έχει 0,25, απλώς να ξέρω λίγο πολύ και τι γίνεται. FH. Όχι, Ευθύμη, καλή σκέψη, κοντά κι εσύ, αλλά ούτε αυτό είναι. Ας το δούμε λίγο. Το 1,0H, τι σημαίνει 1,0H. Σημαίνει μία δεκαεξάδα και 0 μονάδες δεκαεξάδας. Άρα λοιπόν, από το 1,0H, αν αφαιρέσουμε 1, καταλήγουμε στο F. Στο F, εδώ, στο F. Δηλαδή το 1,0H είναι το 16. Αν αφαιρέσουμε 1, πάμε στο 15, δηλαδή στο F. Και αν αφαιρέσουμε ακόμα ένα, πάμε στο 14. Για να δούμε A, B, C, D, E, F. Άρα μετά το F πάει το εψιλον. Οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το εψιλον. Το οποίο, για να δω, το απάντησε, βλέπω, ο Ιωάννης. Και επειδή το απάντησε, θα το κάνω override αυτό που θα πει και θα πάρει το 0,25 ο Ιωάννης, γιατί σκέφτηκε σωστά, άρα επειδή ξέρει να κάνει πράξη στο 16ωδικό σύστημα, ο Ιωάννης 1525, που είναι ο πρώτος που απάντησε το ε, σωστά, παίρνει συν 0,25. Λοιπόν, βλέπετε, άρα εδώ είναι το ε, και αν αφαιρέσουμε 2 byte, μετά το 14 πάει στο 13, μετά το 13 πάει στο 12, δηλαδή εδώ ήμασταν F, E, D, A, B, C, C. Άρα μετά αυτό είναι στο C, το AX. Βλέπετε λοιπόν πως ο stack pointer σιγά σιγά μειώνεται. Από 10 πήγε στο ε, πήγε στο C και μειώνεται σιγά σιγά. Αυτή εδώ είναι η αρχιτεκτονική 8086. Αν το δούμε τώρα σε μία άλλη αρχιτεκτονική, όπως για παράδειγμα στην ARM, να τα σβήσω λίγο αυτά όμως, να τα καθαρίσουμε λίγο, τα σβήνω όλα. Αντού, 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 ναι. Ξαφανίζω, ωραία. Αν το δούμε τώρα στην ARM, ξεκινάει από το 0, ο stack pointer. Βασικά, να μην πω ARM, γιατί στην ARM τοποθετούνται 4 bytes ως όρο κάθε φορά. Ας πούμε σε μια αρχιτεκτονική που μοιάζει με την 8086, δηλαδή αποθηκεύει 2 byte. Ο SP δείχνει στο 0. Τοποθετείται αρχικά το DX, οπότε ο SP μετά δείχνει στην επόμενη καινή θέση που είναι το 2, γιατί είπαμε ανά 2. Τοποθετείτε το AX, οπότε ο SP δείχνει στο 4. Κάθε φορά δείχνει στην καινή θέση, εκεί που θα γράψουμε κάτι. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να τα απομακρύνουμε από το σωρό, είχαμε πει ότι τα έχουμε με ανάποδη σειρά. Δηλαδή κάνουμε πρώτα POP AX, και μετά POP DX. Γιατί παίρνουμε το POP AX, δηλαδή αυτό που είχαμε βάλει από πάνω, το απομακρύνουμε και το βάζουμε στο AX, το επιστρέφουμε, οπότε αυτό έφυγε. Και μετά κάνουμε POP DX, επαναφέρουμε το DX, και αυτό εδώ το απομακρύνουμε.
ένα κομμάτι κώδικα, το οποίο συναντάμε κάποιες φορές, είναι το εξής. Push AX, push DX, κομμάτι κώδικα, pop DX, pop, όχι pop DX, pop AX, pop DX. Αυτό το κομμάτι κώδικα δεν είναι λάθος, καταρχήν. Θα γίνει compile, κανονικά. Αυτό το κομμάτι κώδικα θέλει κάποιος να μου πει για 0.25, θα δεχτώ μία απάντηση μόνο, σωστή, το πρώτο που θα απαντήσει. Τι έχει ως αποτέλεσμα? Ανταλλαγή τιμών. Ευθύμη, θα το δεχτώ για τελευταία φορά, γιατί έστειλες direct message, αλλά πρέπει πάντα να είναι public όλα τα μηνύματα στις απαντήσεις. Οπότε, Ευθύμη, αν και έστειλες direct message, θα το δεχτώ για τελευταία φορά, να ξέρετε, άλλη φορά, μόνο με public μηνύματα στο chat πρέπει να γίνεται η απάντηση, για να το βλέπουν όλοι οι συνάδελφοί σας. Απάντησε λοιπόν Ευθύμης, ανταλλαγή τιμών, και πράγματι γίνεται ανταλλαγή τιμών ανάμεσα στον AX και τον DX. Γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται. Στο σωρό, έχουμε το σωρό, να το δούμε. Μπαίνει το κουτάκι, εδώ είναι ο καταχωρητής AX και εδώ είναι ο DX, τα δύο κουτάκια αυτά. Και ας βάλω μια τιμή. Έστω εδώ έχουμε το Χ και εδώ έχουμε το Ψ. Φαντάζομαι φαίνεται καλά. Θα το μεγαλώσω κιόλας. Λοιπόν, όταν κάνουμε push AX, σε αυτό το κουτάκι θα μπει η τιμή του AX στο Χ. Okay. Όταν κάνουμε push DX, στο άλλο κουτάκι μπαίνει η τιμή του DX, δηλαδή το Ψ. Όταν κάνω pop AX, η τιμή που είναι... Τώρα δηλαδή είμαστε σε αυτό το σημείο. Η τιμή που είναι η τελευταία που έχει μπει στο σωρό τοποθετείται στον AX. Άρα αυτή η τιμή, το Y, πάει σε αυτό. Άρα σβήνει το X και τοποθετείται το Y. Και αυτό έχει φύγει πια, δεν υπάρχει. Οπότε στο άλλο pop DX αυτό τοποθετείται στο κουτάκι που είναι το Y. Άρα λοιπόν εκεί που ήταν το Y γίνεται X. Άρα λοιπόν, με αυτό το block κώδικα, push AX, push DX, pop AX, pop DX, κάνουμε ανταλλαγή τιμών ανάμεσα στους δύο αυτούς καταχωρητές. Και είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε. Βέβαια, αν το χρησιμοποιήσουμε για διαφανή συνάρτηση, τότε έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν είναι η αντίστροφη σειρά. Πρέπει να έχουμε πάντα αντίστροφη σειρά AX, DX, μετά να έχουμε DX, AX και ομοίως όσες εντολές και να έχουμε. Άρα, να σημειώσω εγώ ότι ο Ευθύμης 1482 έλαβε συν 0,25. Πάμε να συνεχίσουμε. Ένα παράδειγμα διαφανού συνάρτηση, όπως βλέπετε. Ο σωρός είναι μια δομή last in, first out, 16 bit και ούτω καθεξής. Template beta. Από εδώ και πέρα, όταν θα έχετε συναρτήσει σε ένα πρόγραμμα assembly, θα χρησιμοποιείτε αυτό το κώδικα που βλέπετε ως template. Εδώ πέρα τοποθετούνται δεδομένα, εδώ πέρα τοποθετείται ο κύριος κώδικας και εδώ οι συναρτήσεις. Όπως βλέπετε, δημιουργούμε συναρτήσεις που είναι στο ίδιο τμήμα. Είναι ενδοτμηματικές συναρτήσεις. Αυτό ήταν το theory 06. Θέλω να σας δείξω επίσης από ένα motherboard οδηγίες σχετικά με το πώς συναρμολογείται ο επεξεργαστής. Συναρμολογείται ένα motherboard. Ξέρετε, τα παλιά χρόνια όλοι μας συνεχώς αγοράζαμε components ξεχωριστά και τα συναρμολογούσαμε. Και ήταν πολύ χόμπι, όλοι οι φοιτητές σε αυτές τις σχολές, ΙΜΗ και τα λοιπά, να αποσυναρμολογούμε και να συναρμολογούμε συνεχώς υπολογιστές και να επιλέγουμε τόσο το καμπόνι και τα λοιπά. Βέβαια, στις μέρες μας, δυστυχώς, οι περισσότεροι επιλέγουν λάπτοπ και έτσι δεν έχουν το insight μέσα για να δούνε από τι πραγματικά αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστημα και το οποίο, ξέρετε, έχει αρνητική επίδραση
στη γενικότερη κατανόηση αυτών που κάνουμε. Δηλαδή και εγώ παρατηρώ από τη διδασκαλία μου ότι φοιτητές που έχουν ανοίξει υπολογιστές και ξέρουν τα βασικά κομμάτια καταλαβαίνουν καλύτερα κάποια θέματα του μαθήματος από ότι αυτοί που απλώς έχουν ένα λάπτοπ και ποτέ δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το ανοίξουν, να δουν τι από τι περιέχεται. Τέλος πάντων, ας σας δείξω αυτό το τον οδηγό με εικόνες για το πώς γίνεται η κατάσταση να επεξεργαστεί. Αυτό είναι από ένα motherboard, οδηγίες που συνόδευαν ένα motherboard και έλεγε για το συγκεκριμένο motherboard σηκώνουμε αυτή την βάση στήριξης, της στερέωσης μάλλον, οπότε αφού το σηκώσουμε βάζουμε τον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής, ξέρετε, έχει συγκεκριμένα πιν που πρέπει να μπει, δεν μπαίνει όπως να είναι. Οπότε πρέπει οι δύο γωνίες αυτές, αναλόγως στον επεξεργαστή, έχουν κάποια κοψίματα στις γωνίες. Με τα κοψίματα αυτά τοποθετείται ακριβώς σε μία και μοναδική θέση. Δεν μπορεί να πάει ούτε με 90 μοίρες στροφή, ούτε διαφορετικά, εκτός αν λυγίσει τα ποδαράκια που τότε καταστρέφει τον επεξεργαστή. Τοποθετείται λοιπόν τον επεξεργαστή και έχει ένα, όπως βλέπετε, μεταλλικό έλασμα που το κατεβάζεις για να κλειδώσει και να κλειδωθούν τα ποδαράκια στον επεξεργαστή. Και στη συνέχεια βλέπετε εδώ τα pin που πρέπει να προσέξει κάποιος αν είναι AMD ή Intel και στη συνέχεια έρχεται ο ανεμιστήρας, βλέπετε εδώ, όπου συνήθως έχει κάποιες θέσεις στο motherboard αναμονής όπου θα τοποθετηθεί εκεί η αντίστοιχη εσοχή από την ψύχτρα και τον ανεμιστήρα και ασφαλώς δεν ξεχνάμε να βάλουμε και την τροφοδοσία στο αντίστοιχο CPU fan. Και το βάζουμε στο CPU fan, γιατί και από αλλού μπορεί να πάρει ρεύμα ο ανεμιστήρας του επεξεργαστή, αλλά στο CPU fan έχει και τον έλεγχο των στροφών το ίδιο το motherboard και το λειτουργικό σύστημα. Οπότε μπορεί να τον θέσει σε χαμηλότερης περιστροφής, χαμηλότερο αριθμού στροφών ανά λεπτό, για να είναι πιο ήσυχος αν δεν υπάρχει ανάγκη για αυξημένη ψήξη. Στη συνέχεια τη μνήμη, προσέχουμε να είναι η μνήμη που να υποστηρίζεται από το motherboard μας και υπάρχει η εσοχή, κάθε μνήμη έχει μια εσοχή, αναλόγως στην τεχνολογία είναι και σε άλλο σημείο αυτή η εσοχή. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να βάλουμε μνήμες DDR1 σε motherboard DDR2 και βλέπουμε λοιπόν αυτή την εσοχή που είναι ευθυγραμμισμένη η εσοχή της μνήμης μας με την αντίστοιχη εσοχή στη βάση. Τοποθετούμε λοιπόν τη μνήμη. Με τα χρώματα μπορούμε να υλοποιήσουμε dual channel, για παράδειγμα, αν έχουμε δύο μνήμες ίδιες σε κάποια motherboard. Παλιά τα cases, και τώρα νομίζω, δεν είχαν τροφοδοτικό. Βέβαια υπάρχουν και cases με τροφοδοτικό, αλλά αν δεν έχει τροφοδοτικό, το τοποθετούμε τροφοδοτικό, το βιδώνουμε να στερεωθεί. Και έτσι είναι ένα κουτί με ένα... με το motherboard, την ψύχτρα, το τροφοδοτικό και τους σκληρούς δίσκους. Και υπάρχει και το I.O. Shield, το οποίο τοποθετείται από την εξωτερική πλευρά, από μέσα προς τα έξω, προκειμένου να φαίνονται ακριβώς το τι συνδέεται πού και για να μην μπαίνουν σκόνες μέσα στο κουτί. Άμα θέλουμε να βάλουμε μια PCI Express card στην αντίστοιχη εσοχή, την κουμπώνουμε και έχει έναν ακροδέκτη που διπλώνεται. Ναι, ασφαλώς οι σημερινοί επεξεργαστές θέλουν και πάστα. Παλιά δεν θέλανε τόσο πολύ πάστα. Δεν είχαν τόσο μεγάλες απαιτήσεις σε ψήξη, αλλά οι σημερινοί επεξεργαστές ασφαλώς θέλουν και μία πάστα. Σαν οδοντό κρεμά, να το θυμάστε, βάζετε μία σταγόνα και μετά με την πίεση που τοποθετείται ο ανεμιστήρας απλώνεται σε όλο τον επεξεργαστή. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιες συσκευές, βλέπετε εδώ, IDEN, SATA, στην αντίστοιχη θύρα από πάνω. Τώρα, κάτι ας πούμε που ίσως δεν μπορείτε να φανταστείτε, αυτές οι λαμαρίνες, ξέρετε, κόβουνε. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει κοπεί ποτέ στη ζωή του από τη λαμαρίνα αυτή, σίγουρα δεν έχει μεγάλη εμπειρία στο να ανοίγει και να κλείνει υπολογιστές. Και εγώ προσωπικά κάποια στιγμή είχα κοπεί από λαμαρίνα, γιατί αυτές οι λαμαρίνες, μέσα από το κουτί λέμε, μπορεί κάποια φορά να κάνεις μια αποτομική και να σε κόψει κάπως. Εντάξει, δεν είναι θέμα προσεξές, είναι θέμα ότι έχει μια επικινδυνότητα το να συναρμολογήσει έναν υπολογιστή.
Υπάρχουν διάφορες, όπως βλέπετε, τα διάφορα headers, όπου γράφει από κάτω, για παράδειγμα εδώ λέει HDD LED και βρίσκει το καλώδιο από το κουτί που είναι HDD LED και το τοποθετεί πάνω σε αυτή την υποδοχή. Βλέπετε λοιπόν κάποια pin assignment για speaker, power, σκληρό δίσκο και το καθεξής. Για περιφερειακά, αν έχει διακόπτη το τροφοδοτικό, το γνωρίζουμε ότι πρέπει να το έχουμε αρχικά 0 μέχρι να το συναρμολογήσουμε και μετά 1. Επίσης έχει σε ένα σημείο εδώ πέρα είναι η επιλογή τάσης 230 V ή 120 V, άμα είναι για US ή EU, Ευρώπη ή Αμερική, θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό. Μην το βάλω, γιατί ξέρω, έχω ακούσει για άτομο στην Ελλάδα που έπαιζε με αυτό το διακόπτη και το βάλε 120 V και εννοείται ότι έσκασε το τροφοδοτικό. Μόλις το συνέδεσε το ρεύμα, έπεσαν ασφάλειες. Δεν ξέρω αν έπαθε και μεγαλύτερη ζημιά. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να παίζετε με αυτό το διακόπτη από τη στιγμή που είμαστε στην Ευρώπη, 230 V κλασικά. Τι συνδέουμε λοιπόν τα περιφερειακά. Και βέβαια κάποιος που δεν ξέρει αγγλικά μπορεί να το διαβάσει και στα κινέζικα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το διάλειμμα. Το iLottery έχει ενεργοποιηθεί. Δεν θέλει pin. Άρα, είναι και 7 και 15 γυρίζουμε για να κάνουμε την κλήρωση που θα έχουμε ερωτήσεις από το 1 ως το 6 από το εργαστήριο. Το lottery είναι ερωτήσεις εργαστήριο και το quiz στο τέλος είναι ερωτήσεις θεωρίας. Επιστροφή λοιπόν σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε λοιπόν και πηγαίνουμε. Το iLottery για να δούμε τα αποτελέσματα. Let it roll, λοιπόν. Σημερινή λοταρία αναφέρει 19 άτομα ότι έχουν πάρει μέρος. Ελένη, 1445, είσαι online. Ναι, ok. Ξέρεις τη διαδικασία. 1 έως 5, α έως F και public και pass. Λοιπόν, βάζω το κωδικό. Για το εργαστήριο. Ερωτήσεις πάνω σε εργαστηριακά ζητήματα. Σας δίνονται παρακάτω σημαίες και η γραμμή πρόκειται να εκτελεστεί είναι η γραμμή 32, δηλαδή το JBE Again Input και σου δίνει όλες αυτές τις σημαίες. Προκειμένου να γίνει η αλλαγή ροής εκτέλεσης, δηλαδή να πάμε στο Again Input, που το Again Input είναι στη γραμμή 21, τι τιμές θα πρέπει να έχουν οι σημαίες? Και εδώ αναφέρει κάποια ζευγάρια. Ενεργοποιείται ο timer τώρα, των 30 δευτερολέπτων. Pass. Οκ. Okay. Σημειώνω ότι έχεις 0,25. Λοιπόν, ας το αναλύσω λίγο για να το ξέρετε, γιατί θα υπάρξουν και τέτοιες ερωτήσεις σε iExams. Σε αυτό το σημείο θέλουμε το JBE, δηλαδή Jump Below Equal. Άρα ενεργοποιείται όταν είναι Below Equal. Και εξετάζουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Για παράδειγμα, εξετάζουμε το equal, το έψιλον. Το equal σημαίνει όταν έχουμε ισότητα. Και πότε έχουμε ισότητα? Όταν το προηγούμενο αποτέλεσμα, υπενθυμίζω το CMP, είναι μια πράξη αφαίρεσης που απλώς δεν αποθηκεύει την τιμή στον καταχωρητή που γίνεται η πράξη, αλλά μόνο ενημερώνει τις σημαίες. Άρα, αν η προηγούμενη πράξη έχει φέρει μηδενικό αποτέλεσμα, δηλαδή αν έχει ενεργοποιηθεί το ZF ίσον 1, τότε θα ενεργοποιηθεί. Άρα, θέλουμε να έχουμε ZF ίσον 1. Δεν βλέπω πουθενά να έχει ZF ίσον 1. Ας δούμε και το below. Το below τι είναι? Σημαίνει ότι το AL, η πράξη AL-0 έφερε
κρατούμενο. Είχαμε κρατούμενο στο αποτέλεσμα. Άρα CF1. Άρα για να ενεργοποιηθεί το GBE θέλουμε να έχουμε ZF ίσον 1 και CF ίσον 1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση όλες οι απαντήσεις είναι λάθος και συνεχίζουμε. Πάμε. Επόμενο θέμα, Ελένη. Τι θα συμβεί αν ορίσουμε το αλφαρυθμητικό message με τον παρακάτω τρόπο και το εκτοποιήσουμε με το interrupt 21H alpha high ίσον 09 message DB high. Και έχεις 30 δευτερόλεπτα από τώρα. Ίσως το έχεις κάνει κιόλας στον κωδικά σου, να μην το γράψεις με τη μορφή που το έχουμε συναντήσει συνήθως, αλλά με μια τέτοια μορφή. Public. Πάμε λίγο στο κοινό. Κάνω το poll αυτή τη στιγμή share και το βλέπετε όλοι σας. Παρακαλώ βοηθήστε. Και να δούμε τι θα αποφανθεί το σώμα των φοιτητών. Ως τώρα έχουμε 7% με 15 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνει στο 13%. Στα 30 δευτερόλεπτα που τρέχει το poll έχουν εκδηλώσει την άποψή τους το 34% των φοιτητών. Βρισκόμαστε στα 40 δευτερόλεπτα και έχουμε το 42%. Είμαστε στο 46% για 50 δευτερόλεπτα. 48%, 50% έχει ψηφίσει, είμαστε στο 58-59, ένα λεπτό. Δεδομένου ότι έχει λήξει ένα λεπτό, σε αυτό το σημείο θα σταματήσω το polling και θα κάνω διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων. Άρα πατάω end polling και σας μοιράζω τα αποτελέσματα. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Μπορώ να το, για το βίντεο, γιατί δεν το καταγράφει το Zoom, να βάλω και τα αποτελέσματα εδώ. Οκ. Οπότε απαντάς το C, τη τρίτη απάντηση. Δεν θα εκτυπωθεί το μήνυμα, καθώς ό,τι άλλο... Θα εκτυπωθεί το μήνυμα, ναι, εκτυπώνεται κανονικά. Θα γίνει assembly, δηλαδή θα εκτυπωθεί το μήνυμα. Και ό,τι άλλο ακολουθεί στο data assembly, μέχρι το σημείο που θα υπάρχει ένα δολάριο. Γιατί πράγματι με το αλφα high ίσον 9 ψάχνουμε μέχρι το δολάριο και εκτυπώνει full μέχρι να βρει δολάριο. Πολύ σωστά λοιπόν, άρα το κοινό, για να το δούμε λίγο, το σώμα των φοιτητών, που είμαστε λίγο να το κάνω το share, με το 53% απάντησε σωστά την τρίτη απάντηση. Βλέπετε εδώ πώς έγινε. Αυτοί που απάντησαν δεν θα γίνει assembly, ήταν λάθος όπως και άλλες απαντήσεις, αλλά αυτό είναι μεγαλύτερο λάθος γιατί όλα είναι σωστά συντακτικά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, το assembly γίνεται. Okay, λοιπόν, το κλείνω αυτό, άρα βρίσκεσαι συν 0,25, στο 0,50 είσαι αυτή τη στιγμή. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν έχεις άλλη βοήθεια τώρα. Τώρα αποφασίζεις μόνος σου. Επόμενη ερώτηση. Τι τιμή θα φέρει ο καταχωρητής DL μετά την εκτέλεση των εντολών? Move AX2, Move AX. Γίνεται πολλαπλασιασμός. Και έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει από τώρα ο χρόνος. Β. Απαντάς Β. Και είναι η ε η σωστή απάντηση. 0. Μουλ AX, λοιπόν, είναι αυτή η πλάξη του πολλαπλασιασμού. Άρα είσαι στο 0,50. Σημειώνουμε, θα μπει αυτόματα με το πέρας της διάλεξης. Κάτι που ρωτάζει, Δημήτρη, για το Interrupt 21H, αν θα έβγαζε θέμα. Η εκφώνηση ζητούσε
ρωτούσε μάλλον κατά πόσο θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν γίνει εκτύπωση μηνύματος με την κλίση 09 και έχει αυτές τις εντολές. Τώρα ίσως δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρο, αλλά εντούτοις όλοι καταλάβαμε ότι η κλίση 9 του Interrupt 21H, σε αυτό αναφερόμασταν. Αλλά ίσως έτσι πως το έθεσες, που μου στείλες ένα μήνυμα ότι ίσως πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρη ερώτηση, θα το εξετάσω. Θα δω ξανά την ερώτηση, μήπως χρειάζεται να το γράψω με λίγο διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, τέλειωσε το lottery. Συνεχίζουμε με ένα άρθρο που είχα βρει, με το hardware. Ξέρετε, πολλά κυκλώματα, τα περισσότερα, κατασκευάζονται στην Κίνα και στην Ταϊβάν. Και το πρόβλημα τι είναι? Ότι έχει ακουστεί κατά διαστήματα ότι θα μπορούσε κάποιος, ίσως και το έχουν κάνει, να τοποθετήσουν hardware κομμάτια σε ένα σχεδιασμό που είναι αρκετά πολύπλοκος, με σκοπό να γίνεται κάποια υποκλοπή των δεδομένων. Και σε αυτό το άρθρο διαβάζουμε ότι ένα παράξενο στοιχείο βρέθηκε πάνω σε server motherboard που είχαν αγοράσει κάποιες εταιρείες. Τώρα, υπάρχει ένα στοιχείο που δεν αναγνωρίζεται βέβαια. Τώρα εδώ ίσως και η εικόνα δεν δείχνει, δεν ξέρουμε αν είναι αυτό το στοιχείο ή κάποιο άλλο. Αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης στους κατασκευαστές. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής που έχει δισεκατομμύρια τρανζίστορ, θα μπορούσε κάποιος να τοποθετήσει κομμάτια δικιάς του λειτουργικότητας, ενώ κάποιος hardware hacker, και έτσι λοιπόν να κατασκευαστεί ένας επεξεργαστής που να έχει αυτό τον ιό κρυμμένο, είναι αυτό το hardware security που αναφέρουμε, που δεν θα γίνεται ανιχνεύσιμος ούτε από το λειτουργικό σύστημα, ούτε από κανένα άλλο software, και κάποια στιγμή, αν λάβει ειδικό πακέτο, να απενεργοποιηθεί και να κλείσει. Και στην εποχή μας, που είμαστε στην εποχή, καταρχήν που όλα γίνονται με ψηφιακά συστήματα και ο πόλεμος πια είναι κυβερνοπόλεμος, θεωρείται, ένα τέτοιο όπλο θα ήταν αρκετά σημαντικό στα χέρια των αντιπάλων να απενεργοποιούν ψηφιακά συστήματα. Γι' αυτό και μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να έχουν in-house production, δηλαδή, ας πούμε, στην Αμερική προτιμούν για mission critical συστήματα, να επεξεργαστές κτλ., όλο το hardware να κατασκευάζεται εντός της Αμερικής, να μην το στέλνουν στην Κίνα για να το κατασκευάζουν. Οι Ρώσοι, από την άλλη, έχουν σχεδιάσει το δικό τους επεξεργαστή, που είναι βέβαια αρκετά πιο αργός από τις Intel ή τις AMD, αλλά εντούτοις για κάποια οπλικά συστήματα χρησιμοποιούν το δικό τους επεξεργαστή, γιατί δεν εμπιστεύονται τους Αμερικάνους, την Intel. Και γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να μην υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν στέλνω κάτι να μου το κατασκευάσει ο άλλος, δεν ξέρω αν θα μου το κατασκευάσει όπως το έστειλα ή θα βάλει και κάποια δικιά του λειτουργικότητα, που ασφαλώς είναι επικίνδυνο. Για εμάς ως τελικοί χρήστες των συστημάτων, δεν μας απασχολεί τόσο. Δηλαδή, OK, είμαι σε έναν υπολογιστή, έστω έχουν βάλει οι Κινέζοι κάποιο hardware ιό. Και αν το κλείσουν και να δώσουν εντολή, δηλαδή να γίνει shutdown κτλ., εντάξει, πολύ να διακοπεί η Zoom παρουσίαση. Δεν έχω κάποιο mission critical σύστημα εδώ πέρα. Αλλά αν ήταν σε πιο ευαίσθητα συστήματα, τότε θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Να το έχετε στο background του μυαλού σας, στο υπόβαθρο πίσω, ότι η ασφάλεια πια αρχίζει και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι μόνο ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά ασφάλεια του υλικού, της αρχιτεκτονικής. Και υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον στο πώς να ανιχνεύουμε αυτές τις επιθέσεις πάνω στο υλικό. Και ήδη και εγώ στην ερευνητική μου ομάδα έχω εδώ και κάποια χρόνια έναν διδάκτορα που ασχολείται πάνω στην ασφάλεια στο hardware, hardware security. Και αν κανείς από εσάς σας ενδιαφέρει κάποια στιγμή ερευνητικά να το δούμε και αυτό το θέμα, μπορεί κάλλιστα να έρθει να συζητήσουμε. Και είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα που πρόκειται να έχει ακόμα και μεγαλύτερη απήχηση στο μέλλον, γιατί τα πάντα είναι ψηφιακά. Και επειδή είναι πολύ πολύπλοκα, είναι πολύ πολύπλοκα όλα αυτά τα συστήματα, απαιτείται ένας ιδιαίτερος χειρισμός, ιδιαίτερες δεξιότητες. Να το έχετε λοιπόν υπόψη αυτό, για την ασφάλεια σε επίπεδο υλικού. Κάποιο άλλο θέμα που βρήκα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας είναι
από ένα μουσείο υπολογιστών. Βλέπετε λοιπόν ένα σύστημα με μνήμες. Όλα αυτά είναι μνήμες. Τώρα αυτό το 8K είναι 8 kilobyte μνήμη ή κάτι άλλο, δεν το έχω σημειώσει, αλλά βλέπετε εδώ η ημερομηνία 1970. Δηλαδή αυτό είναι ένα σύστημα αποθήκευσης, μνήμες είναι αυτά, απλώς δεν έχω σημειώσει τη χωρητικότητα, μπορεί να είναι και 8 kilobyte μνήμη, όλο αυτό, εκείνης εποχής, του 1970. Βλέπετε λοιπόν τον όγκο και σας βοηθάει αυτό να κατανοήσετε και να εκτιμήσετε την πρόοδο της τεχνολογίας από το 1970 μέχρι τώρα. Τώρα θυμήθηκα και μία ερώτηση σε ένα σεμινάριο που είχα δει πριν από λίγο καιρό, που ρώτησε κάποιος, δεδομένου, ρώτησε τον καθηγητή που μιλούσε, σχετικά με το ποια γλώσσα προγραμματισμού θα κυριεύσει στο μέλλον τους υπολογιστές, ώστε κάποιος φοιτητής, όπως εσείς, καλή ώρα, να ασχοληθεί με αυτή τη γλώσσα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η απάντηση που είπε, μπορεί να είμαι ταλαντούχος και να ξέρω πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαι μάντης. Οπότε, ασχολήσουμε όλα. Με όλα αυτά τα δημοφιλή. Και μ' άρεσε έτσι που το είπε, ότι μπορεί να είμαι ταλαντούχος και... βέβαια στα αγγλικά το είπε. I may be very talented, but I'm not a fortune teller. Άρα δεν είμαι μάντης το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Οπότε μου άρεσε πολύ ο τρόπος αυτός που το είπε. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα αποσφαλμάτωσης, γιατί χρειάζεται να γράφετε και κώδικα στο εργαστήριο, σε assembly. Υπάρχει το αρχείο που έχω αναρτήσει στο e-class, Debugging Example, που σας δείχνει την τεχνική αποσφαλμάτωσης. Ξέρετε, η τέχνη της αποσφαλμάτωσης δεν περιορίζεται μόνο σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Οι τεχνικές που βλέπουμε σε μια γλώσσα προγραμματισμού μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού όταν γράφουμε κάτι. Και οι τεχνικές αυτές που μας αφορούν είναι, για παράδειγμα, η βηματική εκτέλεση, η εκτέλεση υποσυνθήκη, η προβολή των εσωτερικών καταστάσεων, η τροποποίηση μνήμης και άλλων θεμάτων. Οπότε, επειδή έχω διαπιστώσει ότι αρκετά συχνά δεν έχετε εξοικείωση με το debugging και το debugging σας κυρίως περιορίζεται όταν είναι CC στο να τοποθετήσετε κάποιες εντολές απλώς printf σε κάποια σημεία και να το εκτελείτε και να βλέπετε μόνο το τι εκτυπώνει το printf, ενώ αυτό δεν είναι debugging, αυτό είναι κάτι σε αρχική μορφή debugging. Το debugging το επαγγελματικό γίνεται με εκτέλεση step by step. Δηλαδή εκτελούμε κάθε εντολή step over, πηδάμε συναρτήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία του αποσφαλμάτωσης και ούτω καθεξής. Έχω γράψει λοιπόν αυτόν τον οδηγό που σας βοηθάει να κατανοήσετε στο context που βρισκόμαστε, δηλαδή στην assembly, πώς μπορείτε να κάνετε debugging. Και το debugging είναι ένα εργαλείο που σας βοηθήσει να βρίσκετε γρήγορα τα bugs, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να σας δώσω ένα κομμάτι κώδικα που να έχει bugs και να σας πω κάντε αποσφαλμάτωση, δεν λειτουργεί. Άρα το να πατάει κάποιος emulate και με το μάτι να προσπαθεί να δει σε 100-200 γραμμές κώδικα ποιο είναι το πρόβλημα, δεν είναι αποδοτικό. Ενώ με το step by step θα μπορέσει να το βρει. Και εδώ σας περιγράφω τα εργαλεία του debugging που χρησιμοποιούμε, του MU8086, και στη συνέχεια ένα παράδειγμα που δυσλειτουργεί το πρόγραμμα, όπως βλέπετε, και τα βήματα που ακολουθούμε για να το κάνουμε debugging, για να το διορθώσουμε. Και βλέπετε λοιπόν, έχω γράψει ένα narrative story, δηλαδή πώς μπορούμε όλη αυτή την ιστορία αποσφαλμάτωσης που θα έκανε κάποιος έμπειρος αποσφαλματωτής για να το διορθώσει. Και καλή επιτυχία στο debugging. Είναι ένας οδηγός που βρίσκεται στο e-class και σας συνιστώ και αυτό να το μελετήσετε. Επίσης, μια που λέμε για υλικό που βρίσκεται στο e-class. Υπάρχει ένας οδηγός εκμάθησης στην Assembly 8086 και αυτό βρίσκεται στο e-class. Έχει όνομα, όπως βλέπετε, βοήθημα στην Assembly, PDF. Αυτός ο οδηγός βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα, μαζί με το θεωρητικό υπόβαθρο, πώς
κάποιος προγραμματίζει σε assembly. Σε assembly, αυτή που δουλεύουμε βέβαια, την 8086. Έχει όλους τους καταχωρητές, πώς κάνουμε πράξεις, πρόσβαση στη μνήμη, εντολές, move, καταχωρητές τμήματων, μεταβλητές. Εδώ το org 100 είναι το organization 100, ότι ξεκινάει η αποθήκευση των δεδομένων στη διεύθυνση 100. Πίνακες, dup, διεύθυνση μνήμης, offset, lea. Είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο για την assembly, αριθμητικές πράξεις, σημαίες, όπου μέσα σε 40 σελίδες έχω συνοψίσει τα βασικά θέματα που πρέπει να ξέρετε σε assembly. Είδατε σημαίες, μετακινήσεις, αριθμητικές πράξεις, διακλαδώσεις, εντολή δηλαδή ροής εκτέλεσης, συναρτήσεις, call κτλ, σωρό, push, pop. Τώρα, εδώ έχουμε και μακροεντολές, αλλά εμείς δεν θα ασχοληθούμε με μακροεντολές. Οπότε, το τελευταίο κεφάλαιο μπορείτε να το αγνοήσετε, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα σας βοηθήσει το υλικό αυτό να γίνετε καλοί προγραμματιστές σε assembly. Αυτό, λοιπόν, ήταν το βοήθημα σε assembly. Ως προς το εργαστήριο αυτής της εβδομάδας, εργαστηριακή άσκηση 7, που ασφαλώς ναι, δεν την παραδίδεται στο e-class, όπως σε παλιότερα έτη, αλλά εντούτοις θα πρέπει να εργαστείτε πάνω σε αυτό το φυλάδιο για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο προγραμματισμού και να εκπαιδευτείτε πάνω στην assembly. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό εδώ το πρόγραμμα τι έχουμε να κάνουμε. Εισάγεται κείμενο από μήνυμα προτροπής, 80 χαρακτήρων. Άρα εδώ θα έχουμε ορίσει ένα counter κάπου, ένα SI που θα παίρνει τη μέση από 0 μέχρι 80 και κάθε φορά θα ελέγχουμε αν έχουμε εισάγει το σύμβολο της δίεσης. Δηλαδή θα έχουμε κάπου compare AEL, μονά εισαγωγικά, δίεση, κλείνει το μονά εισαγωγικά και από κάτω JE, jump if equal δηλαδή, στο end input, που θα είναι αρκετά παρακάτω το τέλος εισόδου. Και εδώ σας αναφέρει το τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Η συνάρτηση print prompt, input hex, είναι διάφορες συναρτήσεις που θα πρέπει να υλοποιήσετε. Εκτύπωση σε 16αδική μορφή, search char, print decimal. Και εδώ τελειώνουν οι συναρτήσεις. Αυτές οι συναρτήσεις καλό είναι να τις υλοποιήσετε για να τις έχετε στην προσωπική σας βιβλιοθήκη. Γιατί η επαναχρησιμοποίηση κώδικα σας βοηθάει πάρα πολύ στην εξέταση. Αντί να γράψετε όλα από το μηδέν, έχετε ήδη δημιουργήσει συναρτήσεις, τις οποίες απλώς τις καλείτε και επιταχύνετε και αυξάνετε την παραγωγικότητά σας. Και μια που μιλάμε για σκέψη... Κύριε... Ναι, ακούω. Αυτές όμως τις συναρτήσεις εμείς θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σε ένα MPS, για παράδειγμα. Αν είναι δικές σας συναρτήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι δεν τις έχετε αντιγράψει από κάποιον άλλον, άρα θα είναι διαφορετικές από τους άλλους, τότε ναι, μπορείτε. Αλλά άμα είναι ακριβώς copy-paste, τότε υπάρχουν εργαλεία που ανοιχνεύουν αντιγραφές. Γι' αυτό λοιπόν, όταν δημιουργήσετε συναρτήσεις, μην τις δώσετε σε άλλους. Ο καθένας πρέπει να έχει το δικό του τρόπο γραφής, ενδεχομένως τις δικές του μεταβλητές, το δικό του τρόπο έκφρασης της λειτουργικότητας, ώστε να μην μοιάζει. Να μην είναι ακριβώς ίδιο, γιατί το ίδιο μας ενδιαφέρει. Να μην είναι ακριβώς copy-paste η συνάρτηση που θα κάνει ο ένας με μια συνάρτηση που θα κάνει κάποιος άλλος. Και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υλοποίησης της ίδιας λειτουργικότητας. Άρα, ναι, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε, γιατί όταν έχετε εξέταση κώδικα, σας έχω πει, χρησιμοποιείτε οτιδήποτε έχετε δημιουργήσει εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι το έχετε πάρει από αλλού, ούτε από το Ιντερνετ, ούτε από το YouTube. Πρέπει να είναι δικοί σας κώδικες. Ναι, μπορείτε λοιπόν να τους χρησιμοποιήσετε. Ας δούμε κάποια θέματα, πιθανά θέματα για εξέταση. Όλα αυτά είναι σε ένα pool εξετάσεων, κώδικα, και υπάρχουν κάποια θέματα. Ας δούμε τα δύο πρώτα. Για παράδειγμα, ένα θέμα που έχει τον κωδικό 7-01, έχουμε είσοδο τριψήφιου αριθμού, ύστερα από έλεγχο, στο δεκαδικό σύστημα, όπως καταλαβαίνετε. Εμφάνιση ύστερα από έλεγχο, άρα αρχικά έχουμε είσοδο χωρίς εμφάνιση. Είναι όπως το MPS. Στο MPS είχαμε κάτι τέτοιο. Είχαμε είσοδο αριθμού χωρίς εμφάνιση. Και μετά, εφόσον ήταν έγκυρο το κάθε ψηφίο, το εκτυπώναμε στην οθόνη.
Διαίρεση με το 4, εφάνιση αποτελέσματος και εφάνιση άσκηση τιμής που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια μικρή εξέταση κώδικα. Μια άλλη συνάρτηση, δεκαεξαδικό αριθμό δύο ψηφίων ύστερα από έλεγχο, εμφανίζονται αφού ελεγχθούν, καλείται δύο φορές και αποθηκεύονται αποτελέσματα σε δύο θέσεις του τμήματος δεδομένου. Γίνεται αφαίρεση number 1 μείον number 2 και εμφανίζεται αποτέλεσμα στο δεκαδικό σύστημα. Και ούτω καθεξής. Είναι διάφορες συναρτήσεις. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά θέματα κώδικα και όταν κληθείτε να υλοποιήσετε κάποιο θέμα κώδικα, θα έχουμε από αυτό το pool κάποιο θέμα. Και αυτές ήταν οι ασκήσεις και μπορούμε να δούμε το data path. Το data path είναι η διαδρομή των δεδομένων. Και θα δούμε λοιπόν τι γίνεται μέσα σε ένα επεξεργαστή. Και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το 8086 αρχιτεκτονική, κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του μονοπατιού δεδομένων σε ένα επεξεργαστή και παρουσίαση ενός απλοποιημένου παραδείγματος μονοπατιού δεδομένων. Πάμε κατευθείαν. Έχουμε δει το λειτουργικό διάγραμμα και στο παρελθόν υπάρχει το Bus Interface Unit, BEU, Bus Interface Unit, όπου συνδέεται με το διεύλο και φέρνει τα δεδομένα από τη μνήμη σου επεξεργαστή στους καταχωρητές και το Execution Unit, το EU, το οποίο έχουμε την Control Logic και μια διαδρομή δεδομένων όπου βρίσκεται μέσα το ALU, οι καταχωρητές και το καθεξής. Ας δούμε λοιπόν, η διαδρομή δεδομένων αποτελείται από δύο τμήματα, το οποίο μας επιταχύνει πάρα πολύ την εκτέλεση. Τώρα κάποια στοιχεία της αρχιτεκτονικής, μετά 386 έχουμε 32-bit αρχιτεκτονική, μεγαλύτερη ουρά εντολών, buffer μνήμης, διευσοδότηση 4GB και το καθεξής. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε την απλοποιημένη διαδρομή δεδομένων, γιατί όλοι οι επεξεργαστές έχουν μια γραμμή δεδομένων. Ας δούμε λοιπόν αυτό το data path. Θα αναλύσουμε λοιπόν τη λειτουργία μιας απλοποιημένης αρχιτεκτονικής επεξεργαστή. Όλοι οι προγραμματιζόμενοι επεξεργαστές βασίζονται σε αυτό το μοντέλο με παραπάνω λειτουργίες. Θα δούμε λοιπόν μια αρχιτεκτονική που ονομάζεται TOEIC 86, δεν υπάρχει αυτή η αρχιτεκτονική, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με την 8086. Είναι μια αρχιτεκτονική που την έχω απλοποιήσει πάρα πολύ ως προς την 8086 για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του DataPath. Ξέρουμε ότι όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν τέσσερις ενέργειες. Fetch, Decode, Execute, Store. Δηλαδή, Fetch, αποθήκευση, μεταφορά στον επεξεργαστή της εντολής, Fetch, από τη RAM μέσα σε καταχωρητή. Αύξηση του μετρητή προγράμματος, Decode, αποκωδικοποίηση εντολής και μεταφορά των παραμέτρων, Execute, εκτέλεση. Και write, αποδίκευση των αποτελεσμάτων. Και όλο αυτό επανάληψη από την αρχή. Ας δούμε το κάθε βήμα ξεχωριστά. Στο fetch έρχεται μια εντολή από τη RAM. Τι είναι εντολή? Machine code. Είχαμε δει byte στο 16-αδικό σύστημα. Βέβαια, μέσα στον επεξεργαστή είναι όλα στο διαδικό σύστημα. Απλώς εμείς τα απεικονίζουμε στο 16-αδικό. Πού είναι αποθηκευμένη μια εντολή? Στη RAM. Η εντολή πρέπει να έρθει μέσα στον επεξεργαστή, γιατί δεν μπορεί να εκτελεστεί από τη RAM. Πρέπει να έρθει μέσα στον επεξεργαστή να αποκωδικοποιηθεί. Ο επεξεργαστής χρησιμοποιεί έναν ειδικό καταχωρητή για μετρητή προγράμματος. Σε άλλους επεξεργαστές, ο μετρητής προγράμματος που δείχνει κάθε φορά την επόμενη προς εκτέλεση εντολή είναι ο PC, Program Counter. Στη δικιά μας αρχιτεκτονική έχουμε ένα ζευγάρι καταχωρητών. Το CSIP, Code Segment Instruction Pointer. Η εντολή τοποθετείται μέσα στον ειδικό καταχωρητή εντολών. Αυξάνεται λοιπόν ο μετρητής προγράμματος για να δείχνει στην επόμενη προς εκτέλεση εντολή. Κατά πόσο αυξάνεται? Αυξάνεται ίσο κατά μέγεθος ίσο με το μέγεθος της εντολής που μόλις έχουμε τοποθετήσει στο σύστημά μας. Μετά την αύξηση νέα τιμή που δείχνει στην αμέσως επόμενη εντολή προς εκτέλεση, ο μετρητής αυτός είτε αυξάνει είτε μειώνεται, γιατί υπάρχουν εντολές αλλαγής ροής εκτέλεσης που το αλλάζουν και το μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, jump again, να πάμε ξανά πίσω και να επαναλάβουμε ένα κομμάτι κώδικα. Αποκωδικοποίηση εντολής. Πρέπει να αποκωδικοποιηθεί η εντολή, είναι μια σειρά από byte. Δηλαδή το machine code καθορίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο επεξεργαστής και πώς αποκωδικοποιείται. Υπάρχει μια μονάδα ελέγχου, το control unit, όπου λαμβάνει την εντολή, το machine code, και δημιουργεί τα κατάλληλα σήματα ελέγχου προς κάθε υποσύστημα του επεξεργαστή.
Μερικές φορές οι εντολές έχουν και παραμέτρους. Οι παράμετροι είτε βρίσκονται direct, άμεσα, μέσα στην ίδια την εντολή, μέσα στο ίδιο το machine code, είτε indirect βρίσκονται στη θέση μνήμη, σε μια εξωτερική αποθήκευση, μονάδα αποθήκευση, στη RAM, και πρέπει να έρθουν και αυτοί μέσα σε κάποιον καταχωρητή. Σε επόμενο στάδιο υπάρχει εκτέλεση της λειτουργίας. Η εκτέλεση για να γίνει απαιτείται η δημιουργία των κατάλληλων σημάτων ελέγχου από το Control Unit. Ποιο τμήμα του εξαιρέσει χωρίς την εκτέλεση? Η διαδρομή δεδομένων, Data Path. Στο επόμενο έχουμε την αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Δημιουργούνται κάποια αποτελέσματα, πρέπει να αποθηκευτούν. Πού αποθηκεύονται? Σε καταχωρητές. Και στη συνέχεια από καταχωρητές μπορεί να αποθηκευτούν στη μνήμη. Και αυτό επαναλαμβάνεται. Fetch, decode, execute, store. Επαναλαμβάνεται όλη αυτή η εκτέλεση. Και τώρα που δεν κάνουμε τίποτα, συνεχώς έχουμε fetch, decode, execute, store. Κωδικοποίηση εντολών. Οι εντολές κωδικοποιούνται σε αριθμούς. Έχουμε δει τα opcodes. Και κάθε εντολή μετατρέπεται σε ένα machine code, το οποίο είδαμε μπορεί να έχει το ίδιο μνημονικό, call από τη μία, call από την άλλη. Απλώς το ένα ήταν far και το άλλο near και είχε άλλο machine code. Το machine code φέρει μέσα το opcode και τα operands. Opcode είναι operation code, προσδιορίζει τη λειτουργία. Έστω έχουμε μια πάρα πολύ απλοποιημένη αρχιτεκτονική, που ασφαλώς είναι μια αρχιτεκτονική για να παρουσιάσει πώς λειτουργεί το DataPath. Δεν υπάρχει αυτή η αρχιτεκτονική, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με την 8086 αρχιτεκτονική που γνωρίζουμε. Η αρχιτεκτονική αυτή φέρει 4 γενικούς καταχωρητές, των 16-bit, AX, BX, CX, TX. Άρα, προκειμένου να διαχωρίσουμε το ποιον κάθε φορά καταχωρητή θα χρησιμοποιήσουμε, χρειαζόμαστε 2-bit. Γιατί 2-bit, δηλαδή 2-bit ως index, μπορούν να διευθυντήσουν 4 διαφορετικές καταστάσεις. Ας πούμε το 0-0, ένα καταχωρητή. 0-1, το βx, 1-0, το cx και τα 1-1, το dx. Έστω η αρχιτεκτονική μας δεν έχει 16 εντολές. Move, add, sub, απαιτούνται 4-bit. Γιατί 4-bit διευθυντούν 16 διαφορετικές λειτουργίες. Η αναπαράσταση των ακεραίων γίνεται με συμπλήρωμα ως προς 2. Η μνήμη διευθυντοποιείται σε λέξεις. Στην δικιά μας αρχιτεκτονική, την 8086, η μνήμη διευθυντοποιείται ανά byte, ενώ εδώ ανά λέξεις. Και λέει κάθε λέξη έχει 2 byte. Άρα μία διεύθυνση μνήμης αντιστοιχεί σε 2 byte. Είναι διευθυντοποιούμενη ανά λέξη. Υπάρχουν 1024 λέξεις των 16-bit. Για 1024 λέξεις απαιτούμε 10-bit. Γιατί 2 στη δεκάτη μας κάνει 1024. Όλες οι εντολές είναι 16-bit. Έχουν σταθερό machine code 16-bit και μετά από reset ο program counter παίρνει το 80H. Βλέπουμε λοιπόν την απλοποιημένη αυτή αρχιτεκτονική. Έχουμε τη μνήμη διάβλο διευθύνσεων που στέλνει ο επεξεργαστής διευθύνσεις στη RAM, είτε για εγγραφή είτε για ανάγνωση. Data Pass, έχουμε τη μεταφορά των δεδομένων από τη μνήμη στον επεξεργαστή, από τον επεξεργαστή στη μνήμη. Και το Control Bus, σήματα ελέγχου που στέλνει ο επεξεργαστής προς τη μνήμη. Διακρίνουμε τη μονάδα ελέγχου, Control Unit, την μονάδα αποκωδικοποίησης εντολών, Instruction Decode, Instruction Register, καταχωρητή εντολών, μετρητή προγράμματος, Program Counter, μία ALU που έχει Input Register 1, Input Register 2 και Output Register και κάποιους γενικούς καταχωρητές, R0, R1, R2, R3, που είναι η AX, BX, CX και DX. Έχουμε λοιπόν το PC, είπαμε Program Counter, το IR Instruction Register, ALU καταχωρητές, ALU και καταχωρητής εξόδου, γενικούς καταχωρητές και κάποιους καταχωρητές όπως Memory Address Register, MAR και MDR, Memory Data Register. Αυτοί οι καταχωρητές δεν είναι εμφανείς στο χρήστη. Να ξέρετε, πάντα σε μια αρχιτεκτονική υπάρχουν τόσο καταχωρητές που είναι εμφανείς στον χρήστη, όπως AX, BX, CX, TX, αλλά υπάρχουν καταχωρητές που δεν είναι εμφανείς στο χρήστη, όπως MAR και MDR. Αυτοί είναι καταχωρητές που φέρουν διεύθυνση μνήμης και καταχωρητής δεδομένων. Υπάρχουν κρυφοί καταχωρητές και φανεροί καταχωρητές. Στις λειτουργικές μονάδες διακρίνουμε την Control Unit, την ALU και τους διάβλους. Υποθέτουμε ότι υποστηρίζουν μόνο οι παρακάτω εντολές από τις 16 που είχαμε πει. Για παράδειγμα, είναι η μετακίνηση από τη μνήμη σε καταχωρητή, μετακίνηση από καταχωρητή σε μνήμη, πρόσθεση και αφαίρεση. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχει πλήθος να χρησιμοποιεί τον opcode, γιατί 16 εντολές είχαμε πει ότι υποστηρίζουμε, ενώ εδώ μόνο για 4
θα μιλήσουμε. Οι εντολές που υποστηρίζονται έχουν αυτή τη σημειογραφία, δηλαδή καταχωρητής ίσον memory της memory address. Αυτή είναι η μετακίνηση. Μετακινούμε σε έναν καταχωρητή τα δεδομένα που βρίσκονται σε μια θέση μνήμης και βλέπετε αυτή τη σημειογραφία register uncle.json memory του memory address. Ή μπορούμε να μετακινήσουμε σε μια διεύθυνση μνήμης τα αποτελέσματα του καταχωρητή memory του memory address register. Ή να κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης. Στον καταχωρητή τοποθετούμε το register συν memory του memory address ή αφαίρεση. Στον καταχωρητή τοποθετούμε τα αποτελέσματα του register μείον memory του memory address. Κάνουμε κωδικοποίηση εντολών. Έχουμε 4 bit κωδικοποίηση, 16 εντολές, οπότε πρέπει να επιλέξουμε 4 εντολές από τις 16. Έστω λέμε ότι η MOV έχει η MOV με αποτέλεσμα load, δηλαδή να φέρουμε από τη μνήμη σε καταχωρητή. Έχει opcode 0001. Από το καταχωρητή να το αποθηκεύσουμε στη μνήμη έχει 0010, add 0011 και sub 0100. Αυτά έχουμε δείξει πώς δημιουργούνται τα opcodes με κάποιες κωδικοποίησεις όπως είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα, Huffman Encoding για παράδειγμα. Καταχωρητές απαιτούν 2 bit κωδικοποίησης, αλφα x00, βίτα x01, cx10 και dx11, 10 bit διευθύνσεις μνήμης. Οι εντολές του TOI λοιπόν είναι 16 bit και χωρίζονται ως εξής. Τα 4 πρώτα bit είναι το opcode, ακολουθούν 2 bit που είναι ο καταχωρητής και 10 bit που είναι η διεύθυνση. Είναι αυτά τα 3 τμήματα. Υποθέτουμε ότι έχουμε γράψει σε C ένα πρόγραμμα ως εξής, β ίσον 6, ίσον 9, α ίσον β συν C. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αυτό από τον compiler θα γίνει εντολές assembly και από μετά ο assembler θα δημιουργήσει το machine code. Η μετάφραση από μια υψηλού επίπεδου γλώσσα σε γλώσσα μηχανής επιτυχάνεται με τον compiler και διαβάζει μία προς μία τις εντολές και αποφασίζει ποια υλοποίηση θα ακολουθήσει. Ας δούμε λοιπόν η πρώτη εντολή β ίσον 6. Τι σημαίνει σε μια θέση μνήμης βάζουμε το 6. Άρα έχει ως συνέπεια την τιμή 6 διεύθυνση. Την τιμή 6 στη διεύθυνση μνήμης 201H. Η δεύτερη εντολή της ίσον 9 σημαίνει ότι σε μια θέση μνήμης αποθηκευτεί η τιμή 9. Έστω επιλέγει τη 202. Η τρίτη εντολή α ίσον β συν C σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί η πράξη της πρόσθεσης. Και αυτό το αποτέλεσμα θα μπει σε μια νέα θέση μνήμης. Έστω ο compiler τοποθετεί το αποτέλεσμα στη διεύθυνση μνήμης 200. Άρα για την ώρα έχουμε χρησιμοποιήσει τη 200, τη 201 και τη 202. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς θα μετατρέψουμε σε assembly αυτό το compiler. Ξέρουμε ότι το add μπορεί να γίνει είτε add register, register, δηλαδή να προσθέσουμε με καταχωρητές, ή register, memory address. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μεταφέρουμε αριθμητικές τιμές σε καταχωρητή, να κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης και να μεταφέρουμε το αποτέλεσμα πίσω στην εξωτερική μνήμη. Σε περίπτωση που ο compiler επιλέξει το add register 1, register 2, θα έχουμε move cx201h, move βίτα x σε αγγείλες, δηλαδή έμεση διευθυνσοδότηση στο 202h και ούτω καθεξής. Έχουμε 4 εντολές εδώ. Ενώ σε περίπτωση που έχουμε την περίπτωση προσθέτουμε στο καταχωρητή κατευθείαν τα δεδομένα της θέσης μνήμης, τότε έχουμε 3 εντολές. Και είναι η καλύτερη αυτή η υλοποίηση, γιατί έχουμε μόνο ένα καταχωρητή, μόνο το cx χρησιμοποιούμε εδώ και χρησιμοποιείται μια εντολή λιγότερη. Άρα από τα δύο αυτά, έγκυρα block εντολών assembly που υλοποιούν την πράξη της πρόσθεσης, επιλέγεται το δεύτερο. Μετά την παραγωγή του ενδιάμεσου αρχείου με τις συμβολικές εντολές, ακολουθεί ο assembler, δέχεται ως ίσο εντολές assembly και δημιουργεί τον κώδικα μηχανής. Άρα έχουμε επιλέξει τις εντολές assembly, θα πρέπει να κάνουμε τον κώδικα μηχανής. Και βέβαια, το τελικό αρχείο έχει και έξτρα στοιχεία, στοιχεία εκτελέσμου, ιδιότητες, απαιτήσεις, μνήμη κτλ. Που όμως δεν μας απασχολούν στο στάδιο αυτό που βρισκόμαστε. Έτσι έχουμε λοιπόν τις εξής εντολές. Θέλουμε να κωδικοποιήσουμε το move cx201, το add cx και move 200,cx. Η πρώτη εντολή θα τοποθετηθεί στο 80H. Γιατί μας έχει πει ότι ύστερα από reset η διεύθυνση που ξεκινά είναι η 80H. Η δεύτερη εντολή θα τοποθετηθεί στο 81H. Η τρίτη εντολή θα τοποθετηθεί στο 82H. Άρα έχουμε το εξής. Move cx201. Έχουμε πει είναι 3 τα πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι καταχωρητής. Το cx έχουμε πει ότι έχει την κωδικοποίηση 0001. Άρα βάζουμε. Όχι. Το CX έχει την κωδικοποίηση 10, 1-0, γιατί είναι 2 bit για τους καταχωρητές. Άρα το CX, αυτό εδώ πέρα είναι το πεδίο του CX. Έχουμε πει ότι opcode move με το τύπου load, γι' αυτό είναι load από εξωτερική μνήμη, έχει το 0-0-1, άρα αυτό είναι το 0-0-1. Και η διεύθυνση 201H τοποθετείται στη συνέχεια στα bit που ακολουθούν.
Βέβαια, προκειμένου να έχουμε τη 16η αναπαράσταση, χωρίζουμε ανά 4 τα ψηφία. Οπότε έχουμε αυτά τα 4, αυτά τα 4, αυτά τα 4 και αυτά τα 4. Οπότε είναι το 1α01, το machine code. Και τοποθετείται στη διεύθυνση 80H. Ομοίως το add CX, έχουμε ότι το CX10 είναι ο καταχωρητής που μπαίνει στο δεύτερο field. Η πράξη add έχει opcode 0011 και το 202 είναι τα υπόλοιπα bit, οπότε πάλι έχουμε 3α02. Και τέλος το move αυτό με παρόμοιο τρόπο βρίσκουμε ότι είναι 2α00. Άρα θα μπει το 1α01 στη θέση μνήμης 080H, το add CX στη θέση μνήμης 3, το 3α02H στη θέση μνήμης 081 και το 2α00 στη θέση 082. Επίσης έχουμε data segment, επειδή έχουμε μέγεθος λέξης 2 byte, όλα πρέπει να είναι αποθηκευμένα ως λέξη, το αδW0, το βδW9 και το cdW6. Και τα τοποθετήσεις στη θέση 200, 201, 202. Στο τμήμα δεδομένων έχουμε τις παρακάτω τιμές, λοιπόν, όπως είπαμε, 200, 201, 202 και αρχίζει και λειτουργεί η αρχιτεκτονική μας. Κάνουμε reset, άρα αρχική τιμή 080H. Άρα θα πάει από την RAM να διαβάσει την πρώτη εντολή που βρίσκεται στο 80H. Τοποθετεί η διεύθυνση στο διάβλο διευθύνσεων και ζητείται από τη μνήμη να διαβαστεί αυτό το κελί. Διαβάζεται λοιπόν, βλέπετε, στέλνουμε σήμα να διαβάσουμε από τη μνήμη την 80H, μάλλον εδώ 80H, το 80H από εδώ ταξιδεύει, για να μας έρθουν πίσω τα δεδομένα. Αυξάνεται ο μετρητής προγράμματος. Βλέπουμε εδώ ότι έχει αυξηθεί κατά ένα και η μνήμη μετά από κάποιους κύκλους στέλνει τα αποτελέσματα. Είναι πολύ πιο αργή, γι' αυτό δεν έρχεται στον μέσο επόμενο κύκλο, καθυστερεί κάποιους κύκλους συνήθως. Τα αποτελέσματα έχουν έρθει από το data bus στον κύκλο 5 και τοποθετούν στο instruction register. Οπότε τοποθετείται στο instruction register η εντολή που έχει έρθει. Βλέπετε εδώ είναι αυτή η εντολή. Η εντολή αυτή θα μπει από το data, θα μπει από το data bus στο instruction decoder και αυτό γίνεται η αποδικοποίηση. Δηλαδή από αυτό το machine code τι ξέρουμε, ότι τα πρώτα bit δείχνουν την εντολή που θέλουμε να κάνουμε, μετά είναι ο καταχωρητής και μετά είναι η θέση μνήμης. Άρα στο control unit δημιουργούνται τα διάφορα σήματα ελέγχου που πηγαίνουν προς όλα τα υποσυστήματα του επεξεργαστή. Το οποίο σημαίνει διάβασε το νούμερο και τοποθέτησε ο CX. Διαβάζει λοιπόν αυτό το στοιχείο και τοποθετεί στο CX. Όλα αυτά γίνονται από σήματα ελέγχου που φεύγουν από το control unit. Συνεχώς φεύγουν σήματα από το control unit που καθορίζουν το τι θα γίνει τι, τι θα γίνει πού. Αυξάνεται ο μετρητής προγράμματος. Στη συνέχεια θα έρθει η επόμενη εντολή. Η επόμενη εντολή λοιπόν είναι η 81H. Θα δούμε. Έρχεται 81H, αποκωδικοποιείται 32202. Δημιουργούνται σήματα ελέγχου πάλι προς οποιοδήποτε υποσύστημα του επεξεργαστή. Αυτό σημαίνει να φέρουμε στον καταχωρητή της ALU την επόμενη τιμή. Η επόμενη τιμή είναι το 9. Όχι, δεν είναι το 9, είναι το 6. Η επόμενη τιμή είναι να διαβάσουμε λοιπόν από το 202. Το 202 έχει αυτή την τιμή. Άρα θα φέρουμε αυτό το 202 και θα το τοποθετήσουμε στην επόμενη είσοδο της ALU για να κάνουμε την πράξη. Κάνουμε την πράξη, το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στη συνέχεια πίσω στον CX. Και από το CX θα αποθηκευτεί στη μνήμη 200H. Όλα αυτά από σήματα ελέγχου που συνεχώς φεύγουν από το control unit. Και πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν το control unit. Συνεχώς στέλνει σήματα προς οποιοδήποτε υποσύστημα, είτε διάβλο, είτε καταχωρητές, είτε ALU, πότε να κάνει πράξη, πότε να μην κάνει. Δηλαδή είναι ο εγκέφαλος επεξεργαστή το control unit. Αυτό είναι που κατευθύνει σαν μαέστρος το τι θα κάνει οτιδήποτε ανά πάσα χρονική στιγμή. Μεταφορά νέας εντολής στον αποκωδικοποιητή και η διαδικασία συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτό είναι το data path του επεξεργαστή. Ασφαλώς τα σημερινά data path είναι πολύ πιο σύνθετα. Εν τούτης, είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς περίπου λειτουργεί ένας επεξεργαστής. Ευθύς, πρέπει να πάμε στο iQuiz τα επόμενα λεπτά. Οπότε
Ανοίγω τον Explorer. Ξεκινήστε γιατί θα έχετε ακριβώς 30 δευτερόλεπτα. Συνδεθείτε στο Arc. iQuiz, είμαστε θεωρία. Θα το πάμε βέβαια 10 δευτερόλεπτα, γιατί είμαστε 3 η ώρα και δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο από επόμενο μάθημα, γιατί κανονικά 3 παρά πρέπει να τελειώνει το μάθημα. Αλλά ήθελα να κλείσουμε τον Data Path, γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, γι' αυτό και επέμενα να τελειώσουμε. Λοιπόν, μόλις πάει και 15, αυτός ο μετρητής θα ξεκινήσει το iQuiz, να ξέρετε, κατευθείαν. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι θα κλείσω εγώ την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε αύριο, εργαστηριακό φροντιστήριο, Τετάρτη, 7 η ώρα, κανονικά να δούμε τα MPS, τόσο το τι κάνατε και όσο επόμενα πιθανά θέματα. Λοιπόν, σταματάω την καταγραφή μόλις ξεκινήσει το iQuiz. Είπαμε και 15 μόλις πάει. Ωραία. 1, 2, 3. Πάμε. Και ξεκινάει το iQuiz και σταματάω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Stop recording.